Λοιπόν, την καλησπέρα μα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Τι κάνει, πώ είσαι. Ε? Καλά, καλά. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με, την, με τη βία. Έχει να κάνει με του θήτε, έχει να κάνει με τα θύματα. Και κατά κάποιο τρόπο θα αναφερθούμε λίγο στον κύκλο που κάνει αυτό το φαινόμενο. Στον κύκλο που κάνει αυτό το φαινόμενο, με καμία πρόθεση βεβαίω να ελαφρύνουμε τη θέση του θήτη, με καμία πρόθεση να οθωώσουμε κάποιον θήτη. Απλώ προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να δούμε το πώ λειτουργεί Πάμε ο θήτη. Πάμε να θήτης. τα βάλουμε σε μια σειρά. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν, ξεκινούμε με ένα γράφημα που λέει ότι από εκεί και πέρα στη σεξουαλική κακοποίηση το 40% των θυμάτων, στη σεξουαλική κακοποίηση το 40% ναι. των θυμάτων γίνονται θύτε αργότερα. Δηλαδή 4 στου 10. Ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι μεσοσταθμικά από διάφορε έρευνε τι οποίε είχαμε γενικότερα μέχρι τώρα. Αντιθέτω, σε μια εντό αγωγικών ελαφρύτερου είδου κακοποίηση, τη σωματική κακοποίηση, μέσα σταθμικά μιλούμε για 70% ποσοστό. διεφτά 7 στου 10 οι οποίοι με κάποιο τρόπο έτρωγαν ξύλο στην παιδική του ηλικία, να το πω διαφορετικά, είναι αυτοί οι οποίοι θα το ανταποδώσουν, γινόμενοι θύτες αργότερα, μετά ναι. από κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν 7 στου 10. Από αυτό βγάζουμε κάποια συμπεράσματα βεβαίω. Πρώτον, το ότι σίγουρα. Το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το λέμε, το έχουμε πει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα βλέπουμε το ότι όσο γενικότερα η κακοποίηση Μπαίνει σε πιο σκληρά μονοπάτια σεξουαλική κακοποίηση σε σχέση με τη σωματική κακοποίηση. Τα ποσοστά είναι σαφώ μικρότερα και προφανώ από εκεί και πέρα ότι τελικά ο θήτη ίσω μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποια ελαφρυντικά υπό την έννοια του ότι υπήρξε θύμα κάποια στιγμή στη ζωή του. Από εκεί και πέρα περνάμε στον επόμενο α, πίνακα, στοιχεία της παιδικής ηλικίας τα οποία εποάζουν βία. Για ποιο λόγο δηλαδή κάποιος μπορεί να γίνει βίος. Πρώτον γονέει και αποστέρηση ή κακοποίηση. Και κακοποίηση μπορεί να έχει παραμέληση, εγκατάληψη, γενικότερα με λόγια ή πράξεις. Πρώιμη έκθεση σε βία, δηλαδή παρακολούθηση σκηνών βία. Από εκεί και πέρα, όταν παρακολουθώ κοινέ βία, με κάποιο τρόπο τι απενοχοποιώ, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τι επαναλαμβάνω κάποια στιγμή αργότερα, ίσω κάποιε δεκαετίε αργότερα. Συχνέ διακοπέ οικογενειακή ζωή, δηλαδή για παράδειγμα χωρισμοί, διαζύγια, μετακινήσει τι οποίε μπορεί να έχει μια οικογένεια, σίγουρα κρίξει τιμού και συχνά μαλώματα και προβλήματα με διάφορε εξουσιαστικέ μορφέ, όπω για παράδειγμα μπορεί να είναι το σχολείο εξουσιαστική μορφή, μπορεί να είναι κάποιο πατέρα εξουσιαστική μορφή στο στρατό, προβλήματα ναι, ναι. Τα οποία μπορεί να υπάρχουν προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για τον το, 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 κύκλο τον οποίο κάνει βία. Εν αρχή είναι η κακοποίηση, καταρχήν. Δηλαδή το θύμα δέχεται την κακοποίηση. Από εκεί και πέρα το θύμα τραυμα. δημιουργείται τραύμα. Από εκεί και πέρα προσπαθεί να διαπραγματευτεί αυτό το τραύμα, να αντιμετωπίσει δηλαδή αυτή την κατάσταση. Στη συνέχεια αρνείται, όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας φορά που μιλήσαμε, άρνηση, αρνη, αρνείται και αποθεί ουσιαστικά το πράγμα το οποίο. Αποχαμένος υπάρχει. χαμένο νικητή. Αποχαμένο νικητή γίνεται και προφανώ στη συνέχεια γίνεται αποκακοποιημένο, κακοποιητή και άρα λοιπόν ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο βία σε κάποια α, άλλη δεκαετία ίσω. Δεν, Δεν είναι κανόνα όμω. Δεν είναι κανόνα όπω είπαμε, από εκεί και πέρα ωστόσο υπάρχουν αρκετά μεγάλα ποσοστά τα οποία μεγάλα ποσοστά δείχνουν ότι αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πάρα, πάρα πολύ συχνά. Από εκεί και πέρα, αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για του κύκλου τη βία, επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για την ενδοοικογενειακή βία, που ουσιαστικά είναι και ο πρώτο κύκλο τη βία που ξεκινάει. Από εκεί και πέρα, αυτό που δέχεται βία, πολλέ φορέ την μεταφέρει στα πιο αδύναμα μέλη, στου πιο αδύναμου κρίκου τη οικογένεια, στα ζώα, στου διάφορου συνομιλίκου. Από εκεί και πέρα, στο bullying, το οποίο μπορεί να εξασκήσει στο σχολείο, δηλαδή ένα παιδί το οποίο εξασκεί bullying στο σχολείο, ένα παιδί το οποίο έχει δεχθεί βία στην ίδια την οικογένεια και το mobbing, δηλαδή η εργασιακή βία την οποία ναι, κάποιος κάποιο ναι. μπορεί να κάνει. Υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ του bullying και του mobbing, δηλαδή άνθρωπο ο οποίο λειτουργήσε ω θήτη στην παιδική του ηλικία στο bullying, αργότερα στην εργασιακή βία μπορεί να εξασκήσει εργασιακή βία είτε σε ομοιόβαθμου είτε σε χαμηλόβαθμου σε σχέση με αυτόν. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου από εκεί και πέρα ε, είναι η κακοποίηση, το, Uh, το πώ τέλο αυτό είναι, πώ λειτουργεί στο DNA. Α ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί φαίνεται από έρευνε και από μελέτε ότι υπάρχει ένα, ένα αποτύπωμα το οποίο αποτυπώνεται η βία την οποία έχουμε δεχτεί στο DNA μα και προφανώ περνάει στι επόμενε γενιέ. Εν αρχή, πάντα είναι η κακοποίηση, στη συνέχεια υπάρχει η αύξηση των ορμονών του στρε. Αλλαγέ του γονιδιώματο. Φαίνεται ότι με βάση τη διαδικασία τη μεθυλίωση, μια καινούργια διαδικασία που τη μελετούμε, υπάρχει αλλαγή στο γονιδίωμα, στο DNA δηλαδή. Το οποίο προφανώ σημαίνει καινούργιε αλλαγέ, εκ νέου αλλαγέ στο ορμονικό σύστημα του ανθρώπου, και από εκεί και πέρα υπάρχει και επανατροφοδοτούνται διαταραχέ οι οποίε σχετίζονται με το άγχο. Αυτό τι σημαίνει βεβαίω. Σημαίνει ότι η κακοποίηση εγγράφεται στα γονίδια και προφανώ περνάει στι επόμενε γενιέ. Άρα λοιπόν, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει κακοποιηθεί, τα γονίδια του είναι αλλοιωμένα σε σχέση με κάποιον άνθρωπο ο οποίο δεν έχει κακοποιηθεί. Και άρα λοιπόν αυτό υπάρχει ένα καινούριο κύκλο τη βία που πλέον έχει γονιδιακή βάση και όχι μόνο ψυχολογική βάση όπω λέγαμε προηγουμένω. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα καταστάσει οι οποίε ευνοούν το αποθήμα θήτη. Προφανώ είναι το πρώτο η σιωπή. Δηλαδή, όποιο σιωπά, υποφέρει και με κάποιο τρόπο τι κάνει. Δεν μιλάει, δεν διαχειρίζεται την κατάσταση και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο εσωστρέφει το θυμό αυτόν τον οποίο είχε. Ο θυμό, ο οποίο θυμό στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τον έχει ε, επεξεργαστεί και το στρέφει πολλέ φορέ προ τα έξω σε κάποιου πιο αδύναμου σε σχέση με αυτόν. Ξεκινώντα τον καινούριο κύκλο τη βία, τον οποίο λέγαμε. Στη συνέχεια η εξωστρέφεια, φαινομενική βεβαίω η εξωστρέφεια. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτού του κύκλου που λέγαμε προηγουμένω, φαινομενικά είναι εξωστρεφή. Άλλωστε, εξή πολλέ φορέ λέμε για παράδειγμα για αυτόν ο οποίο εξασκεί μπουλή, φαινομενικά μπορεί να είναι εξωστρεφή ο θήτη, αλλά ωστόσο ουσιαστικά είναι ένα εξωστρεφή. Ανύπαρκτη συναισθηματική νοημοσύνη, δεν καταλαβαίνει τα συναισθήματα δικά του ούτε τα συναισθήματα των άλλων και ανυπαρξία προφανώ θλίψη-κατάθλιψη, φαινομενική ανυπαρξία θλίψη-κατάθλιψη, πιθανά δηλαδή υπάρχει μια λανθάνουσα μορφή κατάθλιψη, την οποία τη βιώνει ο ίδιο, δεδομένου του ότι δεν εσωστρέφει το θυμό του. Άρα λοιπόν έχει κατάθλιψη και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να την αντιμετωπίσει, με έναν λανθασμένο προφανώ τρόπο, ξεκινώντα ένα καινούριο κύκλο βία. Προχωρούμε και στον τελευταίο πίνακα, βεβαίω από εκεί και πέρα τα διάφορα προγράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το δράστη, ώστε να μην υπάρξει αυτό ο καινούριο κύκλο βία. Να μην σταματήσει κάποια στιγμή. Προγράμματα σοφρονισμού βεβαίω, μέσα από τη φυλακή, νομίζω ότι ειδικά στο ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα υπάρχει και ένα μεγάλο λάθο βεβαίω. Το ότι ουσιαστικά έχουν βρεθεί όλοι, για παράδειγμα, στα σεξουαλικά εγκλήματα, σεξουαλική εγκληματία σε δύο φυλακέ. Από εκεί και πέρα, αυτό ο συγχρονισμό προφανώ δεν βοηθάει κάποιον ο οποίο έχει μπει με κάποιο τρόπο εντοσαγωγικό, να με επιτραπεί ο όρο απόφυτο δημοτικού και βγαίνει ναι. απόφυτο πανεπιστημίου στο σεξουαλικό έγκλημα, δυστυχώ. Από εκεί πέρα. Πάρα πολύ βασικό στην επανένταξη να υπάρξει συνεχή παρακολούθηση και ανατροφοδότηση από εξειδικευμένου ψυχολόγου, ψυχιάτρου, οι οποίοι με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον θήτη, ούτω ώστε να μην συνεχίσει την αένα ή αυτή δύσκολη ε, προβληματική κατάσταση που έχει ανοίξει ήδη. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μα. Ένα θέμα το οποίο επίκαιρο, καθημερινά και δημοσιογραφικά καλύπτουμε ε, κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα κακοποίηση σεξουαλική ε, και σίγουρα δεν ξέρω ποιες οι προεκτάσεις του επόμενου διαστήματος και ποιες, κάτω από ποιες περιποθέσεις να ε, βρούμε λύσεις σε θέματα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας και μας προβληματίζουν. Έχω την αίσθηση, ξέρεις, ότι έστω και λάθος που μιλάμε, γιατί το να μιλάμε με λεπτομέρειες, ειδικά για την περίπτωση, για παράδειγμα, την περίπτωση τη άτυχη 12 χρόνια, έχω την αίσθηση ότι δεν βοηθάει καθόλου μα καθόλου αυτή η κατάσταση. Αλλά ωστόσο, έστω και λάθο που μιλάμε, νομίζω ότι ανοίγουν στόματα. Και το είδαμε αυτό. Η κατάσταση έχει αλλάξει, νομίζω, στην Ελλάδα. Όπω έχω πει, βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά ποσοστά καταγγελιών. Α σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα οι καταγγελίε είναι 300 με 350 καταγγελίε περίπου το χρόνο τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, στη κάτι... Σουηδία είναι 5.500 καταγγελίε. Το αναφέραμε για. και την προηγούμενη φορά. Το αυτό το, το χαρακτηριστικό και αυτό Είμαστε. το ποσοστό. Ανοίγουν στόματα. ανοίγουν στόματα. Και πρέπει να ανοίγουν στόματα. Είναι μια αρχή προκειμένου να μπει φρένο, καθώ μια αρρωστημένη νοοτροπία η οποία κυριαρχεί. Και στο κομμάτι της ε, σωματικής κακοποίησης και στο κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης. Ένας άνθρωπος ο οποίος προχωρά σε μια σεξουαλική κακοποίηση ενός δεκάχρονου, ενός δεκάχρονου, κρύβεται μια αρρώστια μέσα του. Ε, ναι, κρύβεται παθολογία θα έλεγα. Από μια εκεί παθολογία, πέρα, εκεί Δεν θα ήθελα με κάποιο τρόπο ναι. να μπερδέψουμε την παθολογία το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πλήρη καταλογισμό αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή. Εννοείται ότι έχει. Είναι τελείω διαφορετικό επίγνωση... αυτό. Για να μην μπορέσουμε να μην αθώνουμε τον καθεθήτη σε αυτή την περίπτωση. Σε καμία περίπτωση ότι... τι να αθώθει. Δεν μπαίνουμε καν στο κομμάτι αυτό. Α από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει παθολογία. Ναι. Σίγουρα υπάρχει παθολογία ε, παθολογία που είναι επίσημα καταγεγραμμένη. Αλλά αυτό ο άνθρωπο έχει πλήρη καταλογισμό αυτό που κάνει και νομίζω ότι ορθά δίνει λογαριασμό για αυτό που κάνει. Εκεί θέλω να το πω. Από τη μία λοιπόν ανοίγουν στόματα. Συνδυαστικά θα πρέπει να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία. Δεν ξέρω κατά πόσο η παραδειγματική τιμωρία ε, ή αν το θέλει η αυστηροποίηση των ποινών γενικότερα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ίσως δεν, έχω, δεν γνωρίζω μελέτες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά για παράδειγμα η αυστηροποίηση των ποινών όσον ναι. αφορά για παράδειγμα το, το, το τη, στην Αμερική δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πολιτείε οι οποίε είχαν την ποινή του θανάτου, την εσχάτη των ποινών, δεν, δεν μιλάμε έχουν για μικρότερα ποσοστά, φανάτου, για παράδειγμα. Δηλαδή, η αυστηροποίηση των ποινών δεν ξέρω κατά πόσον έχει κάποιο αποτέλεσμα και σε αυτήν την περίπτωση. Κυριαρχεί πάντω και η αντίληψη, και με αυτό κλείνουμε, ότι έκανε αυτό που έκανε. Έλα τώρα σε 8, 9, 10, 12 χρόνια έξω θα είναι. Δυστυχώ αυτό κυριαρχεί. Και αυτό μα κρατάει πίσω. Και δεδομένο του ότι από εκεί και πέρα τα χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 20, το Σύμβομαι θέμα 18, είναι. 8. τα χρόνια εκτίσιμα μπορεί να είναι δε... 7, Δημιουργούνται σε ευαίσθητες ηλικίε Δημιουργούνται οι οποίε είναι δεισεπούλωτε, αν και δεν επουλώνονται ποτέ, ίσω θα έλεγα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Υπάρχουν αρχέ, υπάρχει μια αστυνομία που περιμένει να μα ακούσει, να σα ακούσει, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει εισαγγελία. Πρόσφατο παράδειγμα βέβαια το δημοσιοποιήσαμε και χθε. Α μιλήσουμε, α ανοίξουν στόματα, α κινητοποιηθούμε να γίνει ένα δυνατό πρωτοβήμα. Νίκο, να σα ευχαριστήσω πολύ.